Καλησπέρα σας κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βοηθήστε μας λίγο, γιατί τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα. Τι ακριβώς συμβαίνει πάλι με τους γείτονες, γιατί έχουν... Λοιπόν, επειδή η αγωνία όλων των Ελλήνων τώρα είναι αυτή, θα τολμήσει η Τουρκία να ξεκινήσουμε από αυτά και μετά, αν θέλετε, τα... Να σας πω κάτι χαριτολογώντας, η αγωνία των Ελλήνων είναι να προλάβουν να κάνουν διακοπές και μετά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Α, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Για πείτε μου τώρα σε σοβαρά να πω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, χτες ήταν πολύ ωραίος ο αγώνας, τον είδα. Η Αγγλία με την Γερμανία. Ναι, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Τι συμβαίνει, κύριε Σαββίδη? Κοιτάξτε, εγώ δεν ανησυχώ ότι η Τουρκία θα κάνει μια στρατιωτικού χαρακτήρα ενέργεια κατά της Ελλάδας. Για τους εξής λόγους. Για να κάνεις μια τέτοια ενέργεια, καταρχάς πρέπει να μπορείς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο ότι η Τουρκία μπορεί. Ενδεχομένως σε κάποια σημεία, σε ένα συσχετισμό δυνάμεων, ο συσχετισμός να γέρνει κάπου υπέρ της, διότι είναι μεγαλύτερη χώρα, έχει περισσότερα στρατεύματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Αιγαίου, κυρίως αυτό μας απασχολεί, αυτός οι αριθμοί δεν έχουν μεγάλη σημασία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μερικοί λένε ότι ο Ερντογάν μπορεί να το κάνει για να κερδίσει πόντους και ότι χάνει στο εσωτερικό κτλ. Ναι, το ακούμε συχνά αυτό. Η ενέργεια πάντα έχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Στο στρατό και στον πόλεμο κανείς δεν είναι σίγουρος όταν μπαίνει τι θα προκύψει, πώς θα εξελιχθεί. Παράδειγμα η Ρωσία. Η Ρωσία νόμιζε ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα είχε καταλάβει την Ουκρανία. Ακόμα προσπαθεί. Ναι. Και τα μεγέθη της Ρωσίας με της Τουρκίας δεν συγκρίνονται. Άλλο πράγμα είναι η Ρωσία, άλλο είναι η Τουρκία. Δεν υπάρχει καμιά σύγκριση δηλαδή. Mm-hmm. Βεβαίως υπέρ της Ρωσίας ό,τι αφορά το στρατό. Άρα υπάρχει και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας που αντί να του φέρει κέρδη ενδεχομένως εάν κερδίσει, θα του φέρει ζημιά, γιατί όχι μόνο δεν θα ανατάξει την δημοσκοπική του πτώση, αλλά τον Ερντογάν τον περιμένουν πολύ στη γωνία. Μια ήττα του σε μια σύγκρουση, έστω και περιορισμένη με την Ελλάδα, θα τον οδηγήσει στην αγχώνη πιο γρήγορα. Άρα και αυτά τα υπολογίζει. Τρίτον, η Τουρκία για να κάνει κάτι πρέπει να έχει μια αυτό που λέμε εξωτερική νομιμοποίηση. Δεν γίνεται ξυπνάω το πρωί, παίρνω τα όπλα και επιτίθεμαι. Ακόμη και στη Ρωσία που θέλει να εισβάλλει, στη Ρωσία μας συγχωρείτε, στη Συρία, ναι, δεν το τολμάει αν δεν πάρει την έγκριση της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε αυτή τη φάση. Ναι, γιατί την ενημέρωσε προχθές. Είδα ότι ενημέρωσαν τους Ρώσους ότι θα προχωρήσουν. Ενημέρωσαν, πήραν ναι. Απάντηση. Πήραν το OK, δεν όχι. Φαίνεται να το πήραν. Όχι, όχι, όχι. Και μιλάμε τώρα για τη Συρία, η οποία είναι μια χώρα ουσιαστικά διαλυμένη, στρατιωτικά υποβαθμισμένη, δεν υφίσταται, έχει διαλυθεί η χώρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μέλος ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζεστε πολύ περισσότερο αν πρόκειται για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που έχει στρατιωτική υποδομή, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συμμαχίες που έχει διαμορφώσει αυτή τη στιγμή όλες είναι κατά της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή κανείς από τις Βρυξέλλες που είναι η Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενθαρρύνει την Τουρκία σε μια τέτοια κίνηση. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό αυτό? Η Τουρκία δεν κάνει καμιά στρατιωτική ενέργεια αν δεν διασφαλίσει τη διεθνή υποστήριξη. Όσες φορές έκανε κάτι που είχε σχέση με την Ελλάδα και κέρδισε κάποιους πόντους, ναι, το έκανε. Μη σας πω ότι τα σχέδια που εκπονήθηκαν εκτός της Τουρκίας. Από την Κύπρο το 1974 μέχρι τα Ήμια όλα ήταν σχεδιασμένα σε κέντρα εκτός της Τουρκίας. Άρα είχε την υποστήριξη, τη διεθνή υποστήριξη κάποιων κέντρων, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αυτό το πράγμα. Επόμενο, η Ελλάδα έχει διαμηνήσει ότι δεν υπάρχει σημειακός πόλεμος για αυτήν. Δηλαδή, εάν κάνει ένα τεχνητό τοπικό επεισόδιο η Τουρκία, η Ελλάδα θα χτυπήσει εκεί που μπορεί. Αυτό είναι το δόγμα της. Δεν είναι το δόγμα της σημειακής αντιπαράθεσης που ήταν μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Σήμερα χτυπάει. Αυτό έχει διακηρύξει ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Οποιαδήποτε επέμβαση, οποιοσδήποτε έλεγχος ελληνικού νησιού θα ισοπεδωθεί. Προσέξτε τώρα. Πάμε τώρα στο τι μπορεί να κάνει.
Εκείνο, για τον Εύρο δεν συζητάμε. Στον Εύρο, ο Εύρος είναι απόρριτος. Στον Εύρο το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι υπέρ της Ελλάδας. Μάλιστα η Τουρκία έχει αποσύρει δυνάμεις της από τον Εύρο και τις έχει πάει στα μέτωπα εκεί της Συρίας και του Ιράκ και στην νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Εύρος είναι πλεονέκτημα ελληνικό. Δηλαδή αν γίνει κάτι θα προελάσει ο ελληνικός στρατός από τον Εύρο. Πάμε τώρα στα νησιά. Τα νησιά είναι δύο κατηγορίες. Είναι μια πεντάδα νησιών τα μεγάλα, τα οποία είναι στρατιωτικοποιημένα και καλώς είναι στρατιωτικοποιημένα και τα οποία είναι αδύνατο να μπορέσει να τα καταλάβει. Η κατάληψη ενός νησιού είναι το ίδιο δύσκολη υπόθεση, ίσως και δυσκολότερη, από αυτό που δοκίμασαν να κάνουν με το Κίεβο ή με άλλες πόλεις οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Δεν είναι εύκολη επιχείρηση η κατάληψη νησιού. Άρα δεν συζητάμε για κατάληψη μεγάλου νησιού. Εκείνο που μπορεί να πετύχει